Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Αρκαδίας. Ο Σύλλογός μας λειτουργεί από το 2012. Με την πρώτη την κυρία την επίλεξη του Ιού, η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά με τις συγκεκριώσεις της κάθε χρόνο. Έτσι και εμείς θα θέλαμε να συνεχίσουμε το έργο της στην Αρκαδία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και από τη διοίκηση του συλλόγου μας, τον κύριο Ψυχουρέ, που είναι πάντα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, το 1994 η Βουλή των Ελλήνων ομόφωνα ανακήρυξε την 19 Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και σήμερα η γενοκτονία είναι αναγνωρισμένη από τη Βουλή της Σουηδίας, της Αυστραλίας, της Κύπρου, της Αρμενίας. Αυτό που έγινε τότε δεν πρέπει να ξαναγίνει. Να το ξεχάσουμε επειδή πέρασαν 100 χρόνια. Να το ξεχάσουμε. Αλλά πώς, όπως έλεγαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, αν κανείς ξεχάσει το παρελθόν, θα είναι αναγκασμένος να το ξαναζήσει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που είμαστε όλοι εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκδήλωση αυτή δεν γίνεται μόνο στην Τρίπολη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που δεν πέτυχε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Μουσταφά Κεμάλ μέσα σε 5 χρόνια, σκοτώνοντας πάνω από μισό πληθυσμό των Ελλήνων του Πόντου. Με τη συμβουλή των Γερμανών πάντα. Έτσι ώστε να μπορέσει να ελέγχει το εμπόριο η Γερμανία, η οποία ήταν. Το εμπόριο τότε ήταν πάντα στα χέρια των Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ήταν μια από τις πρώτες καταγεγραμμένες γενοκτονίες που αναφέρεται στις σφαγές και εκτοπισμούς ελληνικών πληθυσμών από το κίνημα των Νεοτούρκων κατά την περίοδο του 14 του 1923. Όσοι γλίτωσαν, κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Νότια Ρωσία, ενώ περίπου 400.000 ήρθαν στην Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι, για πάνω από 70 χρόνια η λέξη γενοκτονία ήταν σχεδόν απαγορευμένη προς τη χάρη της ελληνοτουρκικής διπλωματίας. Ακόμα και η γενοκτονία των Αρμενίων στην Τουρκία είναι απαγορευμένη και κοστίζει 10 χρόνια φυλάκιση. Το ίδιο και στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ποτέ δεν μπορέσαμε να ξεχάσουμε το δράμα των γονιών μας και τον παππούς μας. Ο παππούς μου ήταν 10 χρονών όταν έφυγε από την Τραπεζούντα και ήρθε στο Κάφκασο, στο Σουχούμι. Οι οικογένειές μας περάσανε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές. Το 1949, 70.000 Ελληνοπόντοι εξορίστηκαν στα στέπια του Καζακστάν κατά την Σταλινική περίοδο. Το 1955 επιστρέψαμε πάλι πίσω στην Αφγανία. Ξεκίνησαν τη ζωή τους από την αρχή, αλλά δεν τους επέστρεψαν τις περιουσίες τους. Η οποία προωθεί με πρωτοβουλίες της δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική ανάπτυξη και τη διατήρηση της εθνικής συνείδησης. Και ενώ βρισκόμαστε στην περίοδο που η πολυπολιτισμική Οθωμανική Αυτοκρατορία με τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε παρέχει δικαιώματα σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή και τα θρησκεύματα, εμφανίζεται ο τουρκικός εθνικισμός που εκφράζεται πολιτικά με το κίνημα των Νεότουρκων το 1908. Για πρώτη φορά η Οθωμανική Αυτοκρατορία περιγράφεται ως Τουρκία. Να βγει από τα σπίτια του.
να φύγετε από αυτό το μέρος. Θα έχετε 3 μέρες για να μαζέψετε τα πράγματά σας. Θα πάρετε μαζί σας μόνο όσα μπορείτε να κρατήσετε. Η μητέρα τύλιξε τη μικρή Μαρία σε μια κουβέρτα και την έδεσε στην πλάτη της Χριστοδούλας. Έδεσε τη Μαθία στη δική μου πλάτη. Η Μαρία ήταν ένα μικροκαμωμένο παιδάκι με εύθραυστη υγεία, αλλά η Μαθία ήταν όλο ζωή και γέλιο. Δεν ήταν περισσότερο από 4 μηνών τα δίδυμα. Η Χριστοδούλα ήταν 12 χρονών τότε, νομίζω. Ο Γιάννης ήταν 8. Η Αναστασία 4. Και δεν ξέρω αν εγώ είχα κλείσει ήδη τα 10. Κάθε μέρα η Μαθία έμοιαζε βαρύτερη στην πλάτη μου. Κάθε μέρα που περνούσε, η μητέρα έδειχνε όλο και πιο εξασθενημένη. Ίσως εξαιτίας της πρόσθετης επιβάρυνσης από το θυλασμό των διδύμων, χωρίς αρκετή τροφή και νερό. Στην άκρη μιας μικρής πόλης υπήρχε μια βρύση και το νερό έτρεχε σαν θησαυρό σε μια πέτρινη γούρνα και μετά χυνόταν στο έδαφος. Δεν θυμάμαι άλλη φορά που η μητέρα να έδειξε τόση απεγνωσμένη επιθυμία για κάτι. Αυτή τη φορά όμως ξέφυγε από την πορεία για να τρέξει παραπατώντας μέχρι τη βρύση.